Χρήστο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, καλά είσαι? Όλα καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες. Να ξεκινήσω λίγο, η πρώτη ερώτηση είναι μη μπασκετική. Έτσι. Ναι. Επειδή έβαλα ότι ήσουν δρομέας όσον αφορά την Ολυμπιακή Φλόγα στο Αγρίνιο, ναι. Και το βωμό στο Αγρίνιο, λαμπαδοδρόμος. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, πώς τη βίωσες? Ναι, ήταν για μένα μεγάλη τιμή αυτό. Έτσι, είχε κανονιστεί εδώ και 1,5 μήνα περίπου. Από το Δήμο Αγρινίου πήρα την πρόσκληση. Ήταν για τους σημερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Γενάρη του 18 στη Κορέα που θα γίνουν φέτος. Και για μένα ήταν πολύ μεγάλη τιμή. Έτσι, έγινε πολύ μεγάλο event χθες στην πόλη εδώ. Και για μένα αποτελεί μεγάλη τιμή και παράσιμο για αυτό που έχω καταφέρει στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτή η πρόσκληση να μεταφέρω την Ολυμπιακή Φλόγα. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Το λέω γιατί το διάβασα και το βλέπω και τώρα στο επίσημο site της ομάδας του Αγρινίου. Έτσι, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι ίσως ότι υπάρχει αυτό και για τους χειμερινούς. Όλοι νομίζουν ότι είναι μόνο για τους μεγάλους Ολυμπιακούς. Όχι, το ίδιο ακριβώς γίνεται. Ακριβώς το ίδιο. Σε όλη την Ελλάδα περνάει η Φλόγα. Ναι, πολύ. Ένα το κομβό ήταν 60 άτομα. Ήταν όπως ήταν οι μεγάλοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ίδιο ακριβώς είναι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, η διαδικασία είναι γιατί παίρνουν το φως από εδώ, από την Ελλάδα που είναι γενέτερο. Από την Αρχαία Ολυμπία. Θα γυρίσει όλη την Ελλάδα και θα πάει στην Κορέα. Και θα πάει μετά στην Κορέα. Το Γενάρη το 18 είναι η χειμερινή Ολυμπιακή Αγώνες. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι εσύ βρίσκεσαι στο Αγρινό τα τελευταία 2 χρόνια και έτσι σαν προπονητής. Είναι τρίτη μου χρονιά φέτος. Τρίτη χρονιά. Η οποία βέβαια είχε ένα απρόοπτο, εσύ θα μου το πεις. Παραιτήθηκες, έγινε δεκτή παραίτηση και μετά ανακαλέστηκε. Τι ακριβώς έγινε? Ναι, ακριβώς όπως το είπες. Ναι. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Έχουμε κάνει τρεις σερίτες. Εδώ βέβαια με τους ανθρώπους εγώ έχω μια άλλη σχέση με τα παιδιά που διηγούν την ομάδα. Ουσιαστικά είναι 2 άτομα. Ο Δίνος Σαμάκης, ο παιδιός Γερμανός. Είμαστε πάρα πολύ κοντά και έξω από τον μπάσκετ. Μην τα πολυλογώ, εγώ έκρινα ότι έπρεπε να παραιτηθώ για κάποιους λόγους και για να κάνω ένα ηλεκτροσόκ στην ομάδα. Οι άνθρωποι λίγο αγχώθηκαν, δέχτηκαν την παραιτησή μου τη Δευτέρα το πρωί και τη Δευτέρα το βράδυ κατάλαβαν ότι αυτό ήταν, δεν μπορούσε να γίνει γιατί η σχέση μας είναι πολύ δυνατή και εκτός μπάσκετ. Και σίγουρα σεβάστηκαν και τα 2 προηγούμενα χρόνια που έχω μια αρκετά πετυχημένη παρουσία στον πάγκο της ομάδας. Με αποτέλεσμα να πάρω πίσω την αποδοχή της παραίτησής μου και να συνεχίσουμε κανονικά. Τώρα να πούμε ότι η ομάδα του Αγρινίου γνωρίζεται με το Στρατόνι σε αυτή την αγωνιστική. Στην Β' Εθνική, να πω ότι είστε στον δεύτερο όμιλο και νομίζω ότι. Εντάξει, εμένα προσωπικά, σαν μπασκετικό, νομίζω ότι μου κάνει ιδιαίτερη χαρά ότι βλέπω μια περιοχή όπως είναι το Αγρινίο και θα ήθελα και άλλες περιοχές στην Ελλάδα να το έχουμε αυτό. Το βλέπουμε βέβαια στην Αλφάνο σε έναν βαθμό. Αλλά το Αγρινίο δεν ήταν παραδοσιακά και η μπασκετική περιοχή, έτσι. Όχι, να ασχολείται πλέον. Είναι ποδοσφαιρική περιοχή, καθαρά όλοι ασχολούνται με τον Πανατολικό. Το πρωί μέχρι το βράδυ, το ποδοσφαιρικό Πανατολικό. Απλώς τα 2 τελευταία χρόνια εδώ με τους ανθρώπους που κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε το Αγρινιώτικο Μπάσκετ να ακουστεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάναμε τους 2 πολύ καλές πορείες και φέτος ήμασταν αποτυχία, δεν βρεθήκαμε στην Α2 να αγωνιστούμε στη δεύτερη τάξη κατηγορία. Αλλά κατά τα ψέματα το ποδόσφαιρο είναι βασιλιάς εδώ, έτσι κατά τα ψέματα. Κάνουμε μεγάλο αγώνα να προσεγγίσουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Ιδίως τα παίζουμε Πανατολικός και είναι κοντά η ώρα. Εντάξει, είναι λίγο. Είναι ποδοσφαιρό. Μην νομίζεις, και εδώ το ίδιο είναι, Χρήστο. Πάνω κάτω και εδώ πλέον. Και εδώ τα ίδια είναι, μην νομίζεις. Είναι όπως τα Γρήμια. Ναι, ναι. Και εδώ τα παίζεις για παράδειγμα. Εδώ παρά είναι, συγγνώμη γιατί κάνουμε μεγάλη προσπάθεια εδώ η διοίκηση. Έχουμε κάνει μεγάλη υπέρβαση οικονομική. Μας στηρίζει ο κόσμος, δεν έχουν παράπονο. Αλλά απλώς όταν είναι ο Πανατολικός παίζει λίγο, έστω και 2 ώρες πιο μετά να παίζει, πάλι έχει θέμα. Όλα, δηλαδή. Ναι, έχουμε θέμα. Έχει θέμα. Τι να κάνουμε, εντάξει, το παλεύουμε. Αλήθεια, πώς σου ήρθε αυτή η απόφαση να πας εκεί στο Αγρίνιο, έτσι, γιατί εντάξει τώρα προπονητής, Αθήνα, είχες ένα καλό όνομα γιατί αγωνίζεσαι πάρα πολλές μεγάλες ομάδες. Θα μπορούσες, λέω εγώ, έτσι να βρεις μια θέση εκεί στην Αθήνα. Το να πας στο Αγρίνιο, δεν ξέρω, ήταν ρίσκο, πιστεύεις? Δυστυχώς στην Αθήνα τα καλά μαγαζιά, να πω εισαγωγικά, είναι λίγα τα καλά μαγαζιά που μπορούν να δουλέψουν. Στην επαρχία είναι πιο εύκολες οι συνθήκες να αναδειχθείς. Μπορεί να δουλέψεις πιο άνετα, χωρίς τόσο άγχος. Στην Αθήνα μπορεί να υπάρχουν 1 εκατομμύριο ομάδες, αλλά είναι πολύ λίγα τα καλά μαγαζιά, τα οποία το κύκλωμα τα έχει κυκλώσει. Εγώ δεν ήμουν ποτέ μέρος του κυκλώματος, γι' αυτό ήμουν και αρκετά χρόνια έξω από την προπονητική.
πριν έρθω στο Αγρίνιο και μόλις είδα την, είχα την πρόταση στο Αγρίνιο δεν το σκέφτηκα καν γιατί ήταν ένα σωματείο το οποίο ήταν πολύ οργανωμένο. Η διοίκηση είναι νεαρά άτομα στην ηλικία που έχουν όραμα και βλέψεις να ανεβάσουν το μπάσκετ στο Αγρίνιο και ήταν ό,τι έπρεπε για μένα. Μιλώντας για το κύκλωμα, είναι ακόμα, υπάρχει αυτό έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να γλιτώσουμε σαν μπάσκετ. Πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα, δεν το συζητάμε. Έτσι, νομίζω είναι κακό. Εγώ προχτές, να σου δώσω ένα παράδειγμα, φανταστείς. Προχτές που έγινε γνωστή ότι παρατήθηκα και καλά, μου στείλει ένα μάνατζερ τηλέφωνο να του δώσω το τηλέφωνο του πρόεδρου από εδώ, γιατί θέλω δηλαδή δύο προπονητές να έχουν θέση μου στα γρήγορα. Τώρα μου ήρθε κάτι. Είναι αυτό που λένε πριν κρυώσω μακαρίτσι, πώς το λένε κάπως. Ακριβώς. Απίθανο πράγμα. Δεν το πίστευα, αλήθεια. Απίθανα πράγματα. Εντάξει. Δηλαδή, ειδικά, εγώ θα πω ότι αυτό γίνεται. Θα μου πει και στις μεγάλες ομάδες γίνονται αυτά. Δεν είναι μόνο ιδιότυπο των χαμηλών κατηγοριών. Απλά στις μικρές κατηγορίες που υπάρχουν πολλές ομάδες όπως και εσύ και τα μαγαζιά είναι λίγα. Δηλαδή, όταν λέμε λίγα μαγαζιά, καταλαβαίνει ο κόσμος οι ομάδες οικονομικά καλές. Έτσι, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες τώρα χρωστάνε σήμερα. Έτσι, ακριβώς. Και όλα αυτά οδηγούν σε μια. Ώστε οι ομάδες να υπάρχουν να είναι έρμεα ορισμένων ανθρώπων. Έτσι ακριβώς. Που το μπάσκετ. Εντάξει, το κάνουν κακό, έτσι ομολογουμένως. Θέλω να πάμε λίγο σε Άρη και πάω, μια που σε καλέσαμε εδώ. Ήσουν παίκτης του Άρη. Θέλω λίγο να μου πεις την εικόνα σου για τον Άρη, πώς τον βλέπεις. Επιστροφή Γιαννάκη σε προπονητική θέση και πάλι. Γιατί και ο Γιαννάκης είχε και αυτός χρόνια να προπονήσει στην Ελλάδα. Επιστροφή στον Άρη, πώς το βλέπεις αυτό εσύ? Θα σου πω μόνο για τη φετινή χρονιά, έτσι, αυτό που βλέπω. Ναι. Δεν με νοιάζει τι θα κάνει ο Αριστότης καθόλου. Εμένα, εγώ κάθε φορά βλέπω τον Παναγιώτη μέσα στο Αλεξάνδριο να κοτσάρει, με πιάνει ρίγος, έτσι. Οπότε η χρονιά εμένα φέτος είναι, πιστεύω, πετυχημένη ήδη από το ξεκίνημα. Έτσι. Είναι μεγάλη ιστορία για μένα που γύρισε ο Παναγιώτης στο Αλεξάνδριο και νομίζω ότι θα κάνει έργο. Αν όχι φέτος, γιατί έχει προβλήματα από ό,τι ξέρω και άλλοι. Αλλά το παλεύει μέχρι τώρα, έτσι, το παλεύει πάρα πολύ γιατί είναι μαχητής ο Παναγιώτης, είναι δράκος όνομα και πράγμα. Μόνο και μόνο αυτό βλέπω τον Παναγιώτη, το Αλεξάνδριο μέσα με πιάνει ρίγος γιατί έχω μεγαλώσει με αυτήν την εικόνα εγώ, έτσι. Έτσι μπήκα στο μπάσκετ, με αυτήν την εικόνα μεγάλωσα. Οπότε δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα φέτος. Εγώ θέλω ο Άρης να βρει το δρόμο του. Τώρα που λύσαμε μια μαγαζιά, που είπαμε καλά μαγαζιά, που εισαγωγικά έτσι μην προσβάλλουμε τώρα. Ναι. Δεν υπάρχει για μένα καλύτερο μαγαζί στην μπασκετική Ελλάδα από τον Άρη, έτσι. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς τόσα χρόνια δεν μπορεί να βρεθεί ένας δυνατός επιχειρηματίας να πάρει αυτό το καλό μαγαζί που είναι έτσι. Όχι απλώς γωνία, είναι τετράγωνο μαγαζί αυτό, που έχει καλύπτει όλο το τετράγωνο. Και να απογειωθεί, γιατί ο κόσμος βλέπω τώρα, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σοβαρή διοίκηση, έτσι, κατά τα ψέματα, βλέπω ότι σε κάθε μάτσο έχει γεμίσει το Αλεξάνδριο σε κάθε παιχνίδι. Έτσι, μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό, έτσι. Εύχομαι με τον Παναγιώτη να βρει τον δρόμο του, να φτιάξει τα πράγματα διοικητικά και ο Άρης να μεγαλουργήσει. Το έχουμε σαν την καρδιά μου. Έτσι. Είσαι πέρασες και εσύ από την ομάδα σε κάποιες σε χρονιά έτσι περίεργη θα έλεγα κι εγώ. Έτσι, αλλά εγώ και... Μέλα. Νιώθω ευλογημένος ναι. Που πέρασα. Ήταν όνειρο, παιδικό όνειρο να φορέσω τη φανέλα αυτή έστω και για μια χρονιά και εγώ νιώθω ευλογημένος που είχα την τύχη να φορέσω τη φανέλα σε μια δύσκολη εποχή το 2000 τότε που πήγα στον Άρη. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι ήμουν και η μεταγραφή του Super 3. Η πρώτη μεταγραφή ήταν η δίκη Super 3 τότε. Η δίκη Super 3 τότε. Και ήμουν η πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού του Super 3. Και για μένα αυτό είναι. Ήταν παιδικό όνειρο αυτό το πράγμα. Και νιώθω ευλογημένος που είχα την τύχη να φορέσω στη φανέλα του Άρη. Και νομίζω, Χρήστο, ότι τα χρόνια βέβαια έχουν περάσει, αλλά και ο κόσμος κράτησε την παρουσία σου στον Άρη εκείνη τα χρόνια. Εκείνη τη χρονιά, έτσι. Έχω 17 χρόνια που περάσει και υπάρχει ακόμα κόσμος αριανός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ακόμα με θυμούνται και μου στέλνουν μηνύματα. Έτσι. Και για μένα αυτό είναι, εντάξει, δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω τον κόσμο του Άρη για την αγάπη που μου έδειξε. Εντάξει, έπαιξα ένα χρόνο, ουσιαστικά δεν έκανα τίποτα, έτσι, ούτε καν. Απλώς εκτίμησα ότι δέχτηκα εκείνο το καλοκαίρι χωρίς καν να υπάρχει διοίκηση, πήγα στον Άρη, τα έδωσα όλα για ένα χρόνο. Και για μένα ήταν, όπως είπα, παιδικό όνειρο που πραγματοποιήθηκε και νιώθω ευλογημένος που το ζήσα. Πάντως, στέκομαι σε αυτό που είπες και νομίζω ότι αυτό είναι και μια ψυχολογία και μια φιλοσοφία που έχει ο κόσμος του Άρη αυτή τη στιγμή. Ότι μόνο που ήρθε ο Γιαννάκης και κρατάει αυτή την ομάδα με τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και βλέπουμε μια καλή ομάδα μέσα στο παρκέ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, νομίζω και συνδυάζεται και αυτό με την επιστροφή του, έτσι. Γιατί νομίζω ότι η οντότητα Γιαννάκης είχε λείψει το ελληνικό μπάσκετ, την ελληνική Α1. Δεν το συζητά βέβαια. Και καταρχήν η ομάδα μπορεί να είναι μέτρια πάνω τους χάρη, έτσι θα το δούμε στην χρονιά. Αλλά σαν μια ομάδα που θα παλεύει 40 λεπτά είναι
το μότο του Παναγιώτη αυτό. Το ξέραμε από παίχτη. Έτσι προπόνηση κάναμε στον Παναγιώτη και έχανε και έκλαιγε από τα νεύρα τώρα, φαντασίως όταν έχανε. Γιατί ήμασταν παίχτη του Παναγιώτη, έτσι 2,5 χρόνια τον Παναγιώτη. Είχα τιμή να είμαι και με τον Παναγιώτη συμπαίχτη του Παναγιώτη. Οπότε η ομάδα θα παλεύει 40 λεπτά. Δηλαδή είτε χάνει είτε κερδίζει θα μαθαίνει. Είναι εκεί. Αλλά εγώ είμαι, κοίτα χθες πάλι τον Παναγιώτη που είχε σπίσει βέβαια, μεγαλώσαμε. Όλοι μεγαλώσαμε, ναι. Μεγαλώσαμε και, αλλά εγώ νιώθω ανατριχίλα βλέπω τον Παναγιώτη με τον Αλεξάνδρη να κοτσάρει. Να πούμε βέβαια ότι εσύ έχεις ένα, δεν ξέρω αν είναι ρεκόρ αυτό, αλλά ήσουν και μεγάλη στον Παναθηναϊκό και με Γιαννάκη. Ναι βέβαια, μαζί, κανονικά, ναι. Έτσι, πώς ήταν, δηλαδή, τότε ήσουν και νεαρός, έτσι ήσουν από τα ταλέντα ή από τα next big thing του ελληνικού μπάσκετ, της εκείνη φουρνιά του Παναθηναϊκού που ήσασταν. Πώς ήταν το να συνεπάρξεις πρώτα με τον έναν και μετά με τον άλλον? Με τον Παναγιώτη, με τον Γκάλη ήμουνα 2,5 χρόνια στο Παναθηναϊκό, με τον Παναγιώτη ήμουνα 2 χρονιές. Κάθε μέρα ένιωθες δέος. Κάθε μέρα πηγαίναμε στην προπόνηση και βλέπω, έπαιρνα στα ποδητήρια και βλέπω τον Παναγιώτη και τον Γκάλη καθόσαν και δίπλα στη λιφάδα τότε στα ποδητήρια πρώτη χρονιά. Ναι. Και ένιωθες δέος κάθε μέρα, το ίδιο συνέστημα, δεν ξέρω ποτέ αυτό. Παρόλο που είχαμε γνωριστεί, που κάναμε πλάκα, που είμαστε συμπαίκτες, ένιωθες δέος. Αυτοί οι δύο ήταν κολοσσοί, έτσι δεν το συζητάμε, ήταν μεγάλες ρουφές. Και ένιωθα το ίδιο συνέστημα κάθε μέρα, για όλη ο Ισούβι μας ήταν μαζί. Αισθανόσαν δέος, σεβασμό και αυτό πιστεύω τα λέει όλα. Ήταν απρόσιτη. Τι προσωπικότητες. Όχι καθόλου, καθόλου. Καθόλου, έτσι. Καθόλου, καθόλου. Εντάξει, ο Παναγιώτης είναι γνωστό για να έχεις ότι είναι πιο κοινωνικός από τον Γκάλη. Ναι, ναι, ναι. Για τον Νίκ που λέγανε τα διάφορα, καμία σχέση. Ήταν πολύ χαβαλές, ζούσε για το αστείο, για την πλάκα, συμμετείχε σε όλα. Δεν ήταν αυτό που βάζει μπροστά έξω ο Νίκ. Κατάλαβα. Νομίζω ότι ήταν... Νιώθω πολύ τυχερός που είχα την τιμή να παίξω συμπέκτες και με τους δύο αυτούς. Έτσι, νομίζω ότι είναι λίγοι πραγματικά. Αν εξαιρέσεις εκείνους τους παίκτες του Άρη. Έτσι τώρα δεν ξέρω για τον Παναθηναϊκό πώς ήσασταν που μείνατε συνεχόμενα. Ήσουν εσύ σίγουρα Αλβέρτης. Εγώ Αλβέρτης οικονόμου. Οικονόμου ήταν, ήταν και ο οικονόμου, ναι, ναι, ναι. Αυτή, εγώ έμεινα 5 χρόνια, τα παιδιά μείναν παραπάνω. Τους βρήκαμε, μας βρήκαν στο Παναθηναϊκό. Ναι. Ο Νίκο και ο Γιαννάκης ήρθαν και φύγανε δηλαδή. Έτσι. Με τον Παναγιώτη πήρα το Ευρωπαϊκό το 96 μαζί στο Παρίσι, ήμασταν συμπαίκτες. Ο Γκάλης είχε φύγει πιο πριν. Πιο πριν είχε φύγει, ναι. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, πώς βλέπεις αυτή την περίοδο? Ο Παναθηναϊκός έχει τα θεματάκια του γενικά. Έτσι ο Ολυμπιακός και αυτός έχει τα θεματάκια. Παναθηναϊκός πιστεύω είναι ο χειρότερος Παναθηναϊκός που έχω δει τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό που θα το έχω δει και δύο αγώνες, πιστεύω ότι είναι ο χειρότερος Παναθηναϊκός που έχω δει τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει πουθενά. Έτσι. Λέω εγώ πάντα τα πράγματα λέω όπως είναι. Έτσι. Και όπως τα πιστεύω. Κοίτα, το ξεκίνημα δείχνει ότι έχει προβλήματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ναι, εγώ πιστεύω είναι η χειρότερη ως Παναθηναϊκός που έχω δει τα τελευταία 10 χρόνια και το εννοώ αυτό. Έτσι. Ομάδα χωρίς ομοιογένεια, χωρίς ψηλό. Έχει θέματα πολλά, φαίνεται. Έτσι. Μα δεν είναι τυχαίο. Φαίνεται και στα παιχνίδια που έχει κάνει μέχρι τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα σκληρή, είναι διαφορετικό λίγο το θέμα εκεί. Έχει απουσίες βέβαια πολλές. Εντάξει, είναι η καλύτερη κατάσταση ο Ολυμπιακός πιστεύω. Άμα γυρίσει και ο Σπανούλης. Σίγουρα. Προσαρμοστεί και στα νέα δεδομένα και με τους ξένους που έχει. Θα πάει καλύτερα ο Παναθηναϊκός, με έχει απογοητεύσει πολύ. Μακάρι να αντιστραφεί το κλίμα. Θεωρείς αυτό ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι ας πούμε πέρσι ενώ δεν τον περίμενε κανείς, πήρε το πρωτάθλημα, ίσως πάλι βλέπουμε ότι φέτος πάλι ακουστήκανε προβλήματα απειθαρχίας αν θέλεις στην ομάδα. Αν έχεις τώρα τόσους πολλούς Αμερικανούς που έχουν δημιουργήσει πρόβλημα και τους κρατάς πάλι φέτος θα κάνουν χειρότερα τα πράγματα. Είναι και αυτό. Ναι. Είναι αναμενόμενο αυτό, έτσι. Είναι αναμενόμενο. Έγινε τόσο μεγάλο θέμα πέρσι, τόσο μεγάλα γεγονότα κτλ. Και τους κρατάς όλους σχεδόν δεύτερη χρονιά. Ναι. Θα τα κάνουν πάλι τα ίδια και μπορεί και χειρότερα. Ήδη έχουμε μάθει ότι γίνονται διάφορα έτσι. Σε αυτό σωστό. Εντάξει, μακάρι να βρει το ίδιο Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός, αλλά δεν ξέρω, κάτι δεν μου κολλάει. Κάτι δεν κολλάει. Μακάρι να διαψευτώ, μακάρι να πέσω έξω έτσι, να πάει σούπερ, αλλά δεν το βλέπω. Δεν είναι καλά τα μηνύματα. Την ΑΕΚ πώς τη βλέπεις, κάνει αυτή τη δικιά της προσπάθεια. Θέλει να μπει σφίνα, αλλά δεν το έχει ακόμα. Πώς θα μπει σφίνα, δεν μπορεί να μπει σφίνα. Δύο μεγάλους. Σφίνα δεν παίρνει με τα λόγια από την αρχή της χρονιάς, θέλω να σπάσουμε. Το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού πρέπει να το δώσουμε στο γήπεδο, έτσι. Σωστό, σωστό. Αλλά φαίνεται ότι εντάξει, υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί ο οποίος έχει όραμα, ο Αγγελόπουλος, βάζει λεφτά. Βλέπουμε ότι τα δύο χρόνια τώρα, ιδίως την προηγούμενη χρονιά, αλλάξανε 38 ξένους, αν θυμάμαι, αν κάνω λάθος. Αλλάξαν πολλούς, δε, αυτή είναι αλήθεια. Κάνει ρεκόρ. Ο Σωτήρης ο Παναλόπουλος, επειδή τον ξέρω και τον συμπαθώ και τον εκτιμώ πολύ, είμαστε και συμπαίκτες, παλεύει το παιδί, αλλά είναι πάνω με ένα τσεκούρι πάνω το κεφάλι του κάθε μάτς και πέρα. Αλλά νομίζω ότι έχει δρόμο ακόμα για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Έτσι.
Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι εντάξει βάζω μια χρονιά λεφτά που και πάλι πρέπει να βάλεις πολλά λεφτά για να χτυπήσεις τους δύο, έτσι. Ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό. αυτό. Αλλά πρέπει και τα λεφτά που τώρα. λένε να πιάσουν τόπο, δηλαδή κατευθείαν να κάνεις. Τώρα δεν μπορεί να σπάσει πάνω με Ολυμπιακό τώρα με τέτοιο ρόστο που έχει φέτο. Χωρί να θέλω να υποτιμήσω τα παιδιά, αλλά εντάξει, δεν θέλω από ονόματα. Δεν μπορεί να σπάσει εύκολα το πάνω με Ολυμπιακό τώρα με μπάτζετ εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, ναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι πραγματικότητα. Ναι. Εντάξει, όσο και να λέμε ότι τα λεφτά δεν παίζουν μπάσκετ, κάνουν κάποια διαφορά, δεν μπορεί. Παίζουν. Πανέμορφο Ολυμπιακό παίζουν τα λεφτά μπάσκετ. Δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά έτσι. Έτσι είναι η μέρα με τη νύχτα. Πανέμορφο Ολυμπιακό, από εκεί πέρα οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι πίσω ακόμα. Σωστό, σωστό. Ενάφτ. Μακάρι να μπορέσει, ο Άρης Πανέμορφο και να μπορέσουν κάποια στιγμή να μπουν με αξιώσει δυνατά, να σπάσουν αυτή τη διαρχία που έχουν Πανέμορφο Ολυμπιακό και να δούμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Αυτό λέμε, αυτό μα λέει μετά την πόλη. Δηλαδή τώρα η ΑΕΚ, α πούμε, βρήκε έναν άνθρωπο που βάζει λεφτά. Ο ΠΑΟΚ είχε για τα χρέη, δεν είχε ιδιοκτήτη επενδυτή. Τώρα καθάρισε από τα χρέη. Ο ΠΑΟΚ κάνει και αυτό μια νέα προσπάθεια. Ο Άρης είχε έναν επενδυτή, είδε στην αρχή όλα καλά. Τώρα έχει 2 χρόνια προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά. Δηλαδή ναι. Αυτή η πόλη αυτό τη λείπει. Δεν ξέρω, πιστεύει ότι αν θέλει ένα τέτοιο άνθρωπο που να έχει μια σταθερότητα οικονομική, έτσι ένα Αγγελόπουλο, ένα Γιανακόπουλο για παράδειγμα, μπορεί αυτή η πόλη τελικά να επιστρέψει. Δεν θα πω στη δόξα του παρελθόντος, γιατί εκείνο που ζήσαμε όλοι, το Πάο Κάρι που παίζανε για το πρωτάθλημα, δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Έτσι, αυτό είναι νομίζω ξεκάθαρο. Μπορεί όμως να φτάσει ένα. Όταν κάνει ανοιχτή προπόνηση φέτος, την πρώτη ανοιχτή προπόνηση για Παναγιώτη Γιαννάκη, και βλέπει το γήπεδο να είχε μέσα, νομίζω είχε 4.000 όπως. Ναι, είχε αρκετό, ναι, ναι, έχει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτή είναι η απάντησή μου αυτό που λες. Είναι όχι μαγαζί γωνία ο Άρης και ο Πάο, έτσι, μην βγάζω τον Πάο απ' έξω και ο Πάο είναι πολύ δυνατό μαγαζί. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει βρεθεί ένας σοβαρός επιχειρηματίας να αναλάβει, όχι μόνο θα κάνει απόσβεση στα λεφτά του, θα γίνει και ήρωας κιόλας, έτσι, θα μιλάει η πόλη για αυτόν τον χρόνια. Και που κάνει έχω μεγάλη απορία που δεν μπορεί να βρεθεί ένας μεγάλος δυνατός επιχειρηματίας να αναλάβει τον Άρη που νομίζω θα απογειωθεί. Έχει τη δυναμική, τον κόσμο, έχει το όνομα, έχει το brand name δηλαδή. Ναι. Και εμάς είναι απορία να σου πω την αλήθεια, Χρήστο, αν εξαιρέσεις την περίοδο που άρεσε πέσα στην Ευρωλίγκα που ήταν εκεί κάποια καλά χρόνια με οικονομική σταθερότητα, αλλά εκείνοι οι άνθρωποι τότε δεν μπορούσαν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Έτσι, οικονομικά μπορούσαν να κρατήσουν την ομάδα σε ένα επίπεδο, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν το παραπάνω το βήμα. Ακριβώς, δεν μπορούσε, γι' αυτό δεν είχε και 5-6 παίκτες μόνο έπαιζε, δεν μπορούσε τότε να κάνει διαφορά, δεν είχε μεγάλο ρόστερ. Αν το τώρα είχε λίγο μεγαλύτερο μπάτζετ, μεγαλύτερο ρόστερ, θα έπαιρνε σε 2-3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έτσι κατά τα ψέματα. Σωστό, σωστό, σωστό. Αλλά να σε ευχηθώ να βρεθεί κάποια στιγμή ένας δυνατός επιχειρηματίας. Βλέπουμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια γίνονται πολλά τραβηγελαφικά εκεί στον Άρη, όπως λέει τον κύριο Λάσσερ κτλ. Μαχαίρι να βρει τον δρόμο της ομάδα, για τον δρόμο της ομάδα να μην χρωστάει πουθενά, να είναι πληρωμένοι οι παίκτες όλες τώρα τους και να βλέπουμε τώρα παιδιά που έχουν προσφέρει χρόνια και έχουν ματώσει να προσπαθούν να πάρουν τα λεφτά τους, έτσι, όπως σωστό. Ο Σίμτσα και τα λοιπά, έτσι. Νομίζω είναι ντροπή για την ιστορία του Άρη αυτό το πράγμα, δηλαδή. Σωστό, αυτό ειδικά με παίκτες όπως ο Σίμτσα που πέρα ότι την περσινή χρονιά δεν πήραν σχεδόν τίποτα. Ο Σίμψα, έτσι ακριβώς, όλα τα παιδιά. Εντάξει, τα παιδιά τώρα, δώσαν και τα πάντα στην ομάδα. Δηλαδή, ακριβώς. Δεν είναι από τις περιπτώσεις που λες ήρθε κάποιος και δεν έπαιξε και τίποτα και ζητάει. Παίξαν, προσφέρανε. Ακριβώς. Σωστό. Παιδιά προσφέρανε και κυνηγάνε τώρα να πάρουν τα λεφτά που τα δικαιώματα έχουν δουλέψει με το παραπάνω. Έτσι. Έτσι. Κλείνοντας. Με τον ερχομό του Παναγιώτη να βρει τον δρόμο του. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Και εμείς το ελπίζουμε αυτό, πραγματικά. Κλείνοντας, θέλω λίγο μια τελευταία ερώτηση για εθνική ομάδα. Γιατί πάλι τελευταία έχει γίνει μεγάλο δώρο για την εθνική ομάδα. Επειδή έχουμε αυτή την κόντρα. FIBA Ευρωλίγκα. Κλείθηκαν 15 παίχτες οι οποίοι δεν παίζουν Ευρωλίγκα και 9 Ευρωλίγκα. Ποιος θα παίξει, τι θα γίνει στα προκριματικά. Μέσα σε αυτό το διάστημα, όλο είχαμε την κόντρα του Παπά, πάλι του Νίκου του Παπά, με τον κότσο Σκουρτόπουλο, σε όλη την ιστορία. Όλα αυτά προέρχονται από ένα καλοκαίρι που ακούστηκαν πολλά, ζήσαμε πολλά με την εθνική ομάδα. Θα πω εγώ αρνητικά στην πλειοψηφία. Θέλω λίγο την άποψή σου για όλο αυτό από το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Εθνική ομάδα. Καταρχήν θα σου πω το καλοκαίρι που θα ξεκινήσω ότι αυτή η εθνική ομάδα το καλοκαίρι ήταν από τις πιο υπερτιμημένες εθνικές ομάδες που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Είναι παιδιά οι οποίοι ήταν ρολίστες στις περισσότερες ομάδες τους. Έτσι και τους κάναμε εμείς ότι είμαστε superstar και πάμε να κατακτήσουμε το Ευρωπαϊκό. Δεν είναι έτσι. Μόνο αντί το κούμπο είναι που μπορεί να κάνει διαφορά, αλλά και αυτός
για τους γκρουπ λόγους δεν αποχώρησε. Αλλά θεωρώ ότι από εκεί ξεκινάει. Δεν έχουμε τόσο πολύ δυνατό ρόστερ για μένα. Είναι επιτυχημένα τα παιδιά αυτά. Χωρίς να τα προσβάλλω. Γιατί αν πάρεις τα παιδιά που ήταν το καλοκαίρι, τις ομάδες είναι ρολίστες, έτσι. Ρολίστες είναι περισσότερο. Δεν είναι πρωταγωνιστές. Αν ξέρεις τον Πρίντες δηλαδή και το Μέκιος Λούκας στη Φενέρ, είναι ένας ακριβώς ρολίστας που κάνει κάποια πράγματα. Μα και νομίζω ο Χρήστο φάνηκε αυτό στο τουρνουά, ότι ξεχωρίσαν ο Πρίντες, ο Καλάθης που έχει ένα ρόλο πρωταγωνιστή, αν το θέλεις, στον Παναθηναϊκό. Και ο Σλούκας. Έτσι και ο Σλούκας που. Εντάξει, δουλεύει με τον Ρομπράντοβιτς, όταν δουλεύει με τον Ρομπράντοβιτς είναι αλλιώς. Και πάλι στη Φενέρη είναι ένας ρολίστας πολυτελέας. Ναι, 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 ακριβώς. Δεν είναι το βασικό γρανάζι. Μπαίνει, κάνει διαφορά απλώς αυτό. Έτσι. Από εκεί πέρα. Τώρα μετά ήταν θέμα προπονητών, είναι πολλά στη μέση τα οποία εντάξει, είναι γνωστά. Τώρα να δούμε και αυτό που γίνεται με την Ευρωλίκα. Νομίζω ότι είναι λίγο... δεν θέλω να σχολιάσω και δεν βγάζω άκρη. Απλώς θεωρώ ότι αυτή η φουρνιά που έχουμε είναι υπερτιμημένη. Τους δώσαμε πολλά το καλοκαίρι, είπαμε πολλά λόγια. Έτσι, αλλά μέσα στο γήπεδο δείξανε τελικά ότι ήταν. Δεν δείξανε. Σωστό. Σωστό. Χωρίς τον Αντετοκούμπο, έτσι. Χωρίς τον Αντετοκούμπο. Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι με τον Αντετοκούμπο σίγουρα θα ήταν διαφορετική εθνική, γιατί και αυτός είναι διαφορετικός παίκτης. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Εντάξει, είναι all-star παίκτης, δεν υπάρχει το παιδί αυτό. Τώρα απλώς πρέπει να χτίσουμε την ομάδα πάνω στον Αντετοκούμπο και όχι να τον έχουμε σαν συμπληρωματικό παίκτη. Έτσι όπως φάνηκε στα φιλικά, ίσως και εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ο ρόλος που φύγει. Έτσι. Έτσι. Κανονικά πρέπει να πας στον Αντετοκούμπο, να χτίσει την ομάδα γύρω του για όσα χρόνια θέλει να παίξει στην εθνική και να κινούνται όλα γύρω από αυτόν. Κακά τα ψέματα. Όπως έκανε η Γερμανία τον Ροδβίτσκι πριν χρόνια την έφτασε στην κορυφή. Έτσι. Μόνο έτσι μπορεί να κάνει τη διαφορά γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι all-star παίκτης, είναι παίκτης 100 εκατομμυρίων συμβόλαιο στην NBA και πρέπει να τον εκμεταλλευτείς όσο δεν πάει. Ακριβώς έτσι. Το θέμα είναι. Να τον κούπω τώρα να κάνει screen μακριά από την μπάλα και να είναι. Ναι, εντάξει. Σωστό. Γι' αυτό έφυγε. Σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο. Πρέπει να χτίσεις μια ομάδα γύρω από αυτόν. Να βρεις βέβαια τη χρυσή τομή με τους Μουλουόκι Μπακς, γιατί εκεί φάνηκε ότι υπάρχει ένα θέμα σημαντικό το οποίο ελπίζουμε να μην μας κοστίσει στην πορεία. Έτσι. Δεν νομίζω, το παιδί ήρθε το παιδί. Ήρθε δεν το παιδί, είναι ναι. Να το γράφησα από την αρχή. Ήρθε και κάτι είδε και έφυγε. Εγώ προφανώς. Αυτή η άποψή μου. Ούτε τραυματισμός υπάρχει ούτε τίποτα, έτσι. Προφανώς. Κάτι είδε και έφυγε. Προφανώς. Και χαλάστηκε και έφυγε. Έτσι. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, αυτό πιστεύω. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω. Νομίζω καλύψαμε αρκετά θέματα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να ευχηθώ ότι καλύτερο για σένα οικογενειακά έτσι και επαγγελματικά με τον Αγρίνιο. Να τα πας καλά εκεί, Α2. Να έχουμε και μια ακόμα πολύ επαγγελματική δυνατή για μπάσκετ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χάρηκα πολύ που μίλησα στο ραδιόφωνο σας. Εμείς γερόμαστε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.